Το ανάδειξέ το προτείνει την συγγραφέα Τζένι Μανάκη. Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, όπου ζει και εκεί, εργάστηκε ως συντάκτρια και μεταφράστρια από την αγγλική και γαλλική γλώσσα με ανάλογες σπουδές σε εφημερίδα και στο δημόσιο. Ασχολήθηκε επί χρόνια με πολιτιστικά θέματα και με την αποκλειστική ευθύνη έκδοσης συνδικαλιστικής εφημερίδας. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια δημιουργικής γραφής στο Λος Άντζελες, δημοσιεύει από ετών σε περιοδικά λογοτεχνίας διηγήματα, κριτικές βιβλίων και κείμενα με αφορμές που την ευαισθητοποιούν. Αγαπά τη ζωγραφική, ενώ με έργα της πήρε μέρος σε ομαδικές εκθέσεις. Είναι συγγραφέας του μυθιστορήματος «Μικρές και μεγάλες προδοσίες», εκδόσεις «Περίπλους» και τη «Σκιάς της αμφιβολίας», εκδόσεις «Όστρια», ενώ επίκειται η έκδοση του τρίτου της μυθιστορήματος με τίτλο «Σιωπές και ψίθυροι». Να μιλήσουμε λίγο για τις μικρές και μεγάλες προδοσίες, όπου οι δυο κεντρικές της ηρωίδες, φίλες από τα νεανικά τους χρόνια μέχρι και μια ηλικία ωριμότητας, αναζητούν μέσα από ψυχικές καταβυθίσεις, μέσα από την ανθρώπινη αγωνία τους, να ανιχνεύσουν το κρυμμένο πρόσωπο της αγάπης, του έρωτα, της φιλίας, της συμφιλίωσης, της γαλήνης, της αναπαυμένης συνείδησης, υπερνικώντας κάποιες φορές ακόμα και τη λογική. Καταλήγουν σε θέσεις, αυτοαναιρούνται, γιατί το προσωπικό διαφέρει από τη θεωρία, επανέρχονται σε ό,τι λογικές διεργασίες και βασανιστικές βουτιές στο εγώ τους έφεραν στην επιφάνεια και κάποτε ελπίζουν παλεύοντας ότι θα κατακτήσουν το επιθυμητό που θα φέρει τη λύση στους προβληματισμούς τους. Αναρωτιούνται. Πώς μεταβάλλονται οι ανθρώπινες σχέσεις, γιατί κανείς δεν προειδοποιεί για την εξέλιξη και αφήνονται οι άνθρωποι στην ουτοπική σκέψη ότι οι ευτυχισμένες στιγμές θα κρατήσουν για πάντα, γιατί δεν διδάσκεται η εμπειρία, γιατί πρέπει να την υποστείς για να θεωρείς ότι κατέκτησες, αλλά και πάλι να την αγνοήσεις όταν η καρδιά σου δείξει έναν καινούριο δρόμο. Ίσως αυτό είναι το μεγαλείο της ζωής, η αέναη, αθεράπευτη, ίσως και παράλογη ανθρώπινη ελπίδα που σε οδηγεί ξανά και ξανά στην επανάληψη των ίδιων ή παρόμοιων λαθών. Για τις μικρές και μεγάλες προδοσίες γράφτηκε από το Δημήτρη Στεφανάκη, συγγραφέα, ότι Τζένι Μανάκη συνθέτει ένα μυθιστόρημα ύφους και συναισθηματικών ανατροπών. Γύρω από την κεντρική ηρωίδα της, την Αλεξάνδρα Μελά, η Τζένι Μανάκη χτίζει μικρές απικίες πάθους και διαψεύσεων για τους δευτεραγωνιστές της, δημιουργώντας ένα συμπαγή μύθο. Ο αναγνώστης, και αυτό ίσως έχει μεγαλύτερη σημασία, θα απολαύσει έναν αδρό κείμενο με γλωσσικές αρετές που μόνο έμπειροι συγγραφείς θα μπορούσαν να επιδείξουν. Think free. Ενώ η Τέση Μπάιλα, η συγγραφέας, γράφει: «Με βαθιά συνέστηση της χρήσης της ελληνικής γλώσσας, αποκαλύπτει στον αναγνώστη της η κυρία Μανάκη την προσωπικότητα των ηρώων της, αναλύοντάς τους εν το βάθη με ευγνώμονα τις βιωματικές εμπειρίες τους και την εκλεπτισμένη ιδιοσυγκρασία». Βακχικών. Στην νέα ελληνική λογοτεχνία, λοιπόν, η κυρία Μανάκη έχει γράψει τη σκιά της αμφιβολίας από τις εκδόσεις Όστρια. Για τη σκιά της αμφιβολίας γράφει: «Μέσα σε κάθε άνθρωπο ζευγαρώνει χαρά με τη θλίψη, ο έρωτας με την αδιαφορία, η αγάπη με το μίσος, η αγωνία με τη χαλαρότητα, το γελίο με το σπαραχτικό, σε δόσεις που ποικίλουν. Όλα αυτά τα στοιχεία κραυγάζουν την αγωνία του ανθρώπου ανάμεσα στην εσωτερική του πραγματικότητα και το έφθραστο, απατηλό, εκάστοτε προσωπείο του». Η σκιά της αμφιβολίας είναι ένα μυθιστόρημα σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση ενός άντρα και μιας γυναίκας που κάποτε φοιτητές στο Παρίσι αγαπήθηκαν, χώρισαν και συναντήθηκαν τυχαία μετά από χρόνια. Αυτός ο έρωτας είναι αφορμή να αναλύσω τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις ανησυχίες, τις αμφιβολίες, τις αιμονές των ηρώων, με συχνές καταβυθίσεις στον ψυχικό τους κόσμο, πράγμα που ήταν η αρχική της πρόθεση και ο πυρήνας του έργου της. Η ροή του μυθιστορήματος περιπλέκεται γύρω από ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θέλησε να εγκυβωτήσει την ιδέα της πολλαπλότητας του ατόμου, τις άπειρες μορφές κάθε ανθρώπου για κάθε τρίτο που δεν στηρίζονται μόνο στο διαφορετικό πρίσμα από όπου τις βλέπουν οι άλλοι. Υπάρχουν και μέσα μας και είναι αυτές που δημιουργούν αμφισβητήσεις, αμφιβολίες για το ποιος πράγματι είναι απέναντί μας, όσο και το ποιος πράγματι είμαι εγώ. Ο Γιάννος, ο κεντρικός ήρωας, συλλογίζεται. Έθετα τον εαυτό μου κάτω από μικροσκόπιο, πραγματοποιώντας βουτιές στον ψυχικό μου κόσμο και εξέταζα με την επιμονή και επιμέλεια επιστημονικού ερευνητή τις μεταλλάξεις μου, που προέκυπταν από κοινωνικούς κυρίως καταναγκασμούς. Αναρωτιόμουν αν ήμουν εγώ το ίδιο άτομο ως γιος της μάνας μου ή αν είχα κάποια σχέση με εκείνον τον νεαρό ερωτευμένο στο Παρίσι. Πόσο τελικά με ήξερα σε βάθος? Ήταν πλαστή αυτή η αυτοάγνοια ή ήταν απλά μια αντίδραση στις πολλές όψεις που έπλασα εγώ ίδιος για τον εαυτό μου? Για τη σκιά λοιπόν της αμφιβολίας, μεταξύ πολλών άλλων, γράφτηκε από την καθηγήτρια συγκριτικής λογοτεχνίας Κατερίνα Σπυροπούλου το εξής:
Ο βασικός άξονας του έργου αναδεικνύει τις μεταμορφώσεις που υφίσταται ο άνθρωπος διαμέσου των ποικίλων διαπροσωπικών σχέσεων. Μέσω της λογοτεχνίας, η Τζέννη Μανάκη, ψυχολόγος της Πένας, περιγράφει γλαφυρά τρόπους με τους οποίους διαμορφώνεται η ταυτότητα ως αποτέλεσμα συνεχούς αλληλεπίδρασης ανθρώπινων εμπειριών και συμπεριφορών. Μέσα από ζωντανούς διαλόγους και επώδυνες ενδοσκοπήσεις των ηρώων, η συγγραφέας παρουσιάζει με ενάργεια τη φιλοσοφία και τις απόψεις τους για τη ζωή στο CNN Greece. Ενώ η Τέση Μπάιλα, συγγραφέας βιβλιοκριτικός, λέει: «Πρόκειται για μια πολυπρόσωπη ιστορία με σαφείς άξονες δημιουργίας, τις σχέσεις των ανθρώπων, τον έρωτα και τη φιλία, τη σχέση της αμφιβολίας με τη φιλοσοφική αναζήτηση και τον απαιτούμενο ρεαλισμό». Η Μανάκη υπογράφει ένα σύγχρονο και φιλόδοξο μυθιστόρημα για το χρόνο και την παράλληλη πορεία του ανθρώπου στο πέρασμά του. Με φιλοσοφική διάθεση, άρτιες περιγραφές, διακριτικό λυρισμό, εγκυβωτισμούς αυτόνομων ιστοριών και ζωντανούς διαλόγους, η συγγραφέας πετυχαίνει να δώσει σε κάθε διάστασή τους τις ψυχολογικές διακυμάνσεις των ηρώων. Think free. Ήταν η Τζέννη Μανάκη ως συγγραφέας από τη Θεσσαλονίκη, με τις μικρές και μεγάλες προδοσίες, εκδόσεις Περίπλους, και τη σκιά της αμφιβολίας, εκδόσεις Όστρια, και το υποέκδοση Σιωπές και ψήθυροι, μυθιστόρημα που θα έρθει συνέχεια.